Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Νόμος του κράτους θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα σήμερα ή το αργότερο έως αύριο Παρασκευή το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, εκτός αν πάει σε δεύτερη συνεδρίαση ολομέλεια της Βουλής, λόγω αυξημένων τοποθετήσεων εκ μέρους των βουλευτών, οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να καθυστερήσει κατά μία ημέρα. Σε κάθε περίπτωση, το κείμενο του νομοσχεδίου που κατατέθηκε την Τρίτη αναμένεται να υποστεί νομοτεχνικές βελτιώσεις προκειμένου να ενσωματωθεί σε αυτό το προϊόν της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Το ποσό των 54 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί σήμερα Πέμπτη στους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Η καταβολή αφορά τους 560.000 δικαιούχους του Πανελλαδικού Προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Να υπενθυμίσουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή. Την ακύρωση της υπουργικής απόφασης, με την οποία επιτρεπόταν δημιουργία χώρου καπνιζόντων σε καζίνο και νυχτερινά κέντρα άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων αντί 200 ευρώ το τετραγωνικό, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι το επίμαχο μέτρο είχε κατά κύριο λόγο δημοσιονομικό και εισπρακτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, πριν από δύο μήνες εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο για τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων χώρων. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφηκαν λοιπόν και πάλι η ίδια μη κερδοσκοπική εταιρεία και οι ίδιοι πολίτες που είχαν και αρχικά επιλέξει την δικαστική οδό μετά την έκδοση της απόφασης του 2011, ζητώντας να ακυρωθεί και η νέα απόφαση των ίδιων υπουργών. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει 714,33 μονάδες, καταγράφοντας και 0,08% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.